Υπομονή, υπομονή. Δεν ήταν από τις επιτυχημένες στιγμές, δεν ήταν έσχος βέβαια, αλλά δεν ήταν και όπως την προηγούμενη φορά. Δεν πήγαμε πολύ καλά, οπότε ο κύριος Φασουλής έπρεπε να πει ότι ήταν έσχος. Οπότε θα είχε δίκιο αν έλεγε ότι είναι έσχος, γιατί μετά που το άκουσα, ναι, ήταν λίγο έσχος. Είναι αλήθεια. 7. Ευχαριστούμε. 7. Πήραμε σχετικά καλή βαθμολογία για αυτό που δώσαμε, οπότε εντάξει. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα είσαι 100% στο ρόλο σου. Δηλαδή. Θα είσαι η Μπάρμπι. Η ελληνική Μπάρμπι. Ναι. Και στην κούκλα αυτή. Ζαχαρωτά. Φέραμε ζαχαρωτά σήμερα για το μάθημα. Χαίρομαι σε αυτό το παιχνίδι γιατί δράτω με τις ευκαιρίες να μεταμορφώνομαι και να κάνω κάτι το οποίο δεν θα μου δοθεί ίσως ποτέ η ευκαιρία. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Come on Barbie, let's go party. Life in plastic. Αυτή την εβδομάδα δεν θα είμαι ωραιότερος άντρας για κάθε γυναίκα. Δεν θα είμαι ο Ken, Ken δεν ξέρω πώς λέγεται, οκ. Okay. Γιατί εμένα μου αρέσει ο Action Man. Imagination, life is your creation. Τώρα που είναι ακαπέλα χωρίς μουσική και το είπε συγκλονιστικά, ζητάμε να μας βάλετε μια βαθμολογία για αυτό το πράγμα εδώ. Δεν θέλουμε να διαγωνιστούμε live εδώ. Είναι ένα κομμάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στην Κωνσταντίνα. Είναι η Κωνσταντίνα, δηλαδή είναι η εμφάνιση να είναι όλα άψογα, να είναι όλα τέλεια, να είναι όλα έτσι όπως πρέπει, τοποθετημένα εκεί που πρέπει. Η φωνή έχει την παιδικότητα που θέλουμε, οπότε ταιριάζει την Κωνσταντίνα. Εγώ ποια Barbie θα ντυθώ, λες? Θα ντυθώ Barbie Queen. Νάτα, Barbie Queen εδώ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Καραμελίτσα. Καραμελίτσα. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Κωνσταντίνα και τον Χρήστο. Hi Barbie. Hi Ken. You gonna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Feel the glamour and pain. Kiss me here, touch me there, hunky punky. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Go party. Ooh, ooh, come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Ooh, ooh, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Μπράβο! Ο Ζώτος τι έπαθε! Ρεσιτάλ ερμηνείας! Τι έγινε! Α, έχει και ουρά! Έχει και ουρά! Δεν μπορώ! Γιατί το γδίσατε το Ζώτο! Γιατί το γδίσατε! Βγάλ' το, πέτα το! Γιατί ντύθηκες, παιδί μου! Να είμαστε κύριοι απέναντι στην Επιτροπή, είναι λίγο αμήχανο να κάνω. Συγγνώμη, η Κωνσταντίνα έχει αυτό το ύφος τώρα της Μπάρμπι. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, γιατί έχω έρθει προετοιμασμένος. Μπήκαν γυαλιά, συγγνώμη. Μαρία.
Την επόμενη φορά που θα νιώσετε άσχημα, σε έχω φέρει ό,τι ασπίδε. Όποιο θέλει, τι χρησιμοποιεί. Ναι, για να μην έχετε θέμα. Νομίζω ότι είναι προσβλητικό αυτό που κάνεις, γιατί εσύ θα τραγουδήσεις. Εγώ τραγουδάω ντουέτο. Το έχω έτοιμο με την Κωνσταντίνα. Έλεος άκουσα την προηγούμενη φορά για μένα, τι άλλο να πω. Και το είπα και σε άλλη γλώσσα. Κορίτσι μου με φίλησε σήμερα, οπότε μια χαρά. Έδωσε κάτι καραμελίτσες είναι. Ναι, έδωσε καραμελίτσες, να την κλικάνω, να τα πάει καλά. Δεν ξέρω τι είχαν μέσα. Σε βλέπω μια χαρά. Δεν ξέρω, πώς με άκουσες. Κοίτα, σε ένα σκυλί δεν είναι της Κωνσταντίνας, είναι της Έρικας. Μας μαλώνει. Είναι σε αναμονή γιατί... να βγει ο Τρίφωνας. Θα βγει, αγάπη μου, σε λίγο. Ναι. Βλέπει τη μάνα του. Άλλο πάλι ο Τρίφωνας. Τρίφωνας. Άλλο θα συμβεί. Πες το ρε. Τρίφωνα, μη σε φάει και χάσουμε την ερμηνεία. Όχι. Κοίτα, κοίτα πώς κάνει το σκυλί. Ευχαριστούμε για την κριτική, να περάσουμε στο κρίνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω μία απορία, γιατί έβαλες το σακάκι. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ναι, όταν κατέβηκες κάτω. Απαράδεκτο. Ναι. Πρέπει να έρθει μια φορά να μου το βγάλει πάλι. Δεν μπορώ να το βγάλω μόνος. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Άστο τότε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την κριτική επιτροπή και θα ξεκινήσω με τη Δέσποινα. Όταν βγήκε στο κουτί, ήθελα να σε αγοράσω. Αγόρασε. Ήθελα να πω πόσο κάνει. Είναι πανέμορφη. Δέκα. Είναι... Λοιπόν, μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια. Πραγματικά αυτό το κουτί που μας παίρνανε τότε τις κουκλίτσες δώρο. Έπαιζες με κούκλες, Δέσποινα. Ναι, και με κουζινικά. Από τότε έπρεπε να το καταλάβω. Από τότε μαγείρευε. Μαγείρευε. Από το μήνυμα. Παιδιά, είχα γράψει γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Τι δώρο που γράφω τώρα. Και εγώ είπα, θέλω να μου φέρεις κουζινικά. Αυτό θυμάμαι ήταν το πρώτο μου δώρο. Κάτι κατσαρολάκι και τέτοια. Ήταν η αγαπημένη σου Μπάρμπι. Δεν έζησα στην εποχή που υπήρχε η Μπάρμπι. Υπάρχουν πολλές Μπάρμπι. Εγώ ναι. Υπήρχε η Σίντι τότε. Σίντι θυμάμαι και εγώ. Ναι. Η Μπάρμπι Ραπουνζέλ, δες μαλίδο. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Πολύ έξυπνη επιλογή, πολύ γλυκιά, πολύ μέσα σε αυτό που είσαι, σαν ζαχαρωτό σήμερα. Μπράβο σου. Ευχαριστούμε. Μπράβο σου, Κωνσταντίνα, μπράβο. Ευχαριστούμε γιατί δέχτηκε και ο Χρήστος, διότι είναι ένα κομμάτι ναι. το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το λέει ο Χρήστος. Δεν πειράζει, διαγωνίζει την Κωνσταντίνα και αυτή πρέπει να τραγουδήσει. Οπότε... Ήταν ρίσκο για μένα, διότι ήμουνα μόνη μου, δεν υπήρχε κάποιο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτός μόνος του, οπότε τώρα ισοφαρίζεται κατά κάποιο τρόπο. Αλλά επειδή ήταν έτσι, σαν η φωνή, ξέρεις, δεν είναι τραγουδιστικό κομμάτι καθαρά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πώς, δεν ζητάει, αλλά έχει αυτό. Είναι λίγο πιο έτσι... Ναι, το... αυτό που έχεις εσύ, αυτό, με την κορονίτσα σου, τέλεια. Όχι, μου άρεσες πολύ, αλήθεια. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Μαρία. Ο Χρήστος έχει ξυριστεί. Με ναι. για το μουστάκι. Αυτό που παρατηρείς. Τι φοράει το αυτό. Μα, με ξύρισε μουσια, μουστάκια, ναι, 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 όλα, ναι, ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτή έβαλε και ξύρισε και το μουστάκι για να γίνεις ο καίνος σωστός. Δεν είναι πιο ωραίος, πιο φρέσκος. Όχι, πιο πολύ μου αρέσει με το μουστάκι. Μουστάκι, εμένα θα χάσει βαθμό, γι' αυτό λες. Θα χάσει βαθμό. Δεν διαγωνίζεται ο Χρήστος. Ήταν κάτι πολύ δροσερό, πολύ χαριτωμένο. Το υποστήριξες πάρα πολύ ωραία, πολύ καλύτερα από άλλα τραγούδια. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βίκυ. Λοιπόν, όταν σε είδα, όταν βγήκες, που ήσουν πραγματικά μια κούκλα, ήσασταν πολύ καλοί και οι δύο. Σκέφτηκα ότι ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι, τι όμορφο. Ναι, αυτό πρέπει να κάνει, να τη βλέπουμε, να μας ομορφαίνει τη μέρα, αλλά να μην την ακούμε, δεν χρειάζεται. Όταν όμως, Κωνσταντίνα μου, το τραγούδησες, είπα, καλέ, φυσικά και να την ακούμε. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Πάρα πολύ έξυπνη επιλογή τραγουδιού. Μοιάζει η χρειά σου με την κοπελιά από το, από το συγκρότημα του Σάκουα. Ναι. Πανέξυπνο, πολύ ωραία, μπράβο σας. Χαιρόμαστε πολύ. Σταμάτη. Μου άρεσε πολύ, Κωνσταντίνα. Ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση. Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλύτερη και από την άλλη. Όχι, να ξεπέρασε η άλλη. Πιο καλή από τη Μέριλιν. Εφάμιλη, εφάμιλη. Εφάμιλη. Και μου άρεσε και η πρόζα σου πολύ. Το φινάλε σου ήταν γλυκύτατο. Γλυκύτατο. Και τι ωραίο μπούστο, βρε παιδί μου. Τι ωραίο μπούστο. Τι ωραίο πράγμα. Το μπούστο βλέπετε. Τα πόδια τα έχουμε βγάλει. Τα πόδια τα έχουμε βγάλει, τα έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά αυτό έτσι σε πρώτο πλάνο, γκρο πλάνο, είναι μεθυστικό. Μπράβο σου. Εφάμιλο των φωνητικών σου ικανοτήτων. Εντάξει, αυτό δεν ήταν καλό. Αυτό δεν ήταν καλό. Δεν ήταν κακό. Για σήμερα, για σήμερα λέω. Δεν ήταν κακό. Για σήμερα λέω. Ωραία, ωραία.
ή το ένα χάλια το άλλο. Το... Όχι, όχι, αγάπη μου. Όχι. Ήσουν πολύ καλή. Άμα σου αρέσει αυτό, θα είναι ωραίο και το άλλο. Σκεφτείτε αυτό λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τη βαθμολογία. Βεβαίως. Βίκη. 8. Σταμάτη. 8. Δέσποινα. 8. Μαρία. 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 32 βαθμούς συγκεντρώσατε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα σας χαρίσω τη χτένα.